Η ζαχαρόπαστα είναι ένα παραμύθι που τρώγεται και η μητέρα που το διηγείται. Αυτό ήταν το θέμα με τα παραμυθένια γλυκά για την γιορτή της μητέρας που διοργάνωσε η παράταξη τόπος της ζωής μας, του υποψηφίου δημάρχου Μάκη Παπαδόπουλου, με την κυρία Λένα Γαριφάλου, να προσκαλεί τις καβαλιώτισες και τους καβαλιώτες σε μια επίδειξη ζαχαροπλαστικής. Τα γλυκά που εντυπωσίασαν και ήταν σαν έργο τέχνης, παρουσίασαν η Γεωργία Μπελακιώτου, η Μαριάνθη Καλαϊτζή και η Λένα Σαμέρκα στο γεμάτο από κόσμο μπάτι, όπου βρέθηκε εκεί το πρωί της Κυριακής. Πρώτα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που είναι η μέρα τους σήμερα. Αυτή τη μέρα επιλέξαμε για να κάνουμε μια όμορφη γλυκιά εκδήλωση στο μπάτι και να παρουσιάσουμε τη δουλειά από τρεις υπέροχες κυρίες που δημιουργούν αριστουργήματα με ζαχαροπλαστικής και ζαχαροτεχνικής. Είναι η κυρία Λένα Σαμέρκα, η κυρία Γεωργία Μπελακιώτου και η κυρία Μαριάνθη Καλαϊτζή, οι οποίες έχουν ετοιμάσει γλυκίσματα για να γευτούν οι καλεσμένες μας και επιπλέον θα επιδείξουν τις τεχνικές τους, παρουσία όλων, και έτσι θα πιούμε το πρωινό μας το καφέ και θα περάσουμε όμορφα, ελπίζω. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Έχουμε έρθει εδώ να δείξουμε την αγάπη μας και το πάθος μας με τις άλλες κυρίες στη ζαχαροπλαστική, και ελπίζω να το διασκεδάσουν όλοι και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την αγάπη στον κόσμο για αυτό που κάνουμε. Πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Να ευχηθώ και εγώ για τη γιορτή της μητέρας, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και στη δικιά μου. Εγώ ασχολούμαι με την ζαχαροτεχνία, με το μοντελισμό. Φτιάχνω κουκλίτσες από ζαχαρόπλαστα, για να το πω έτσι, να το εξηγήσω λίγο με απλά λογάκια. Είναι για μένα πάθος και εργοθεραπεία, θα έλεγα. Είναι ώρες ξεκούρασης και ηρεμίας περισσότερο παρά δουλειά. Πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Η δικιά μου η εξειδίκευση είναι στα λουλούδια, αυτά που είδατε στις τούρτες. Και εγώ ξοδεύω πολύ χρόνο, αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά να φτιάχνω όλα αυτά τα αντικείμενα με τη ζαχαρόπαστα. Πιστεύω να περάσετε κι εσείς όμορφα και να μείνει αξέχαστη αυτή η εκδήλωση, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Καβάλα. Μια πολλά στη μαμά μου και σε όλες τις μητέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα Λένα και Γεωργία και Μαριάνθη για την τιμή και την παρουσία και όλη σας τη δουλειά και τον κόπο για να βρίσκεται σήμερα εδώ. Εύχομαι να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ.